Όχι, είναι η τρίτη φορά που έχουμε, αλλά τις δύο προηγούμενες φορές ήρθα για διακοπές. Δεν ήρθα για κάποιο, να το πω έτσι, ιδιαίτερο σκοπό. Ήρθα για να γνωρίσω και τη Σάμα και να περάσει τις διακοπές μου. Αυτή είναι η τρίτη φορά που έρχομαι, αλλά είναι η τρίτη φορά, να το πω έτσι, που έρχομαι επαγγελματικά. Πώς σου φάνηκε? Με την πρώτη φορά, δηλαδή, που έρχομαι με την επαγγελματική μου ιδιότητα αυτό. Ούτε στο φεστιβάλ είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε. Ναι. Πόσες φορές έχετε μιλήσει στο φεστιβάλ, γενικά, από τα 4 χρόνια που έχει διοργανωθεί? Στο φεστιβάλ αυτό έχω μιλήσει από την ημέρα που δημιουργήθηκε, σχεδόν κάθε χρόνο. Λογικό. Ναι. Λογικό, ναι. Ναι. Εδώ, ας πούμε, για τη Σάμο, που είναι ένα απομονωμένο μέρος, μακριά από το κέντρο, τι προσφέρουν τέτοιες πρωτοβουλίες, θεωρείτε, για τον αγνωστικό κοινό? Κοιτάξτε, έχει τεράστια σημασία η εξάπλωση του πολιτισμού, της τέχνης και των γραμμάτων σε όλη την επικράτεια μιας χώρας. Δεν μπορεί να είναι ο πολιτισμός, η τέχνη και τα γράμματα προνόμιο μιας ή δύο ή τριών μεγάλων πόλεων. Πρέπει οπωσδήποτε να ανήκουν σε όλη τη χώρα. Η μόνη χώρα που πραγματικά αυτό το ζω και το διαπιστώνω, ιδιαίτερα στο χώρο του βιβλίου και της λογοτεχνίας, είναι η Γερμανία. Με τα κέντρα λογοτεχνίας που έχει ιδρύσει σε όλες τις πόλεις, μικρές και μεγάλες, τα οποία είναι συνέχεια οργανώνουν, γιατί έχουν και τις πιστώσεις να το κάνουν, εκδηλώσεις με λογοτέχνες, με ανθρώπους των γραμμάτων, πάντες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και πρέπει να καλλιεργηθεί με γνώση και με στόχο. Αυτό το φεστιβάλ εδώ το διοργανώνει η βιβλιοθήκη της ΣΑΜΟ. Οι βιβλιοθήκες πόσο σημαντικές θεωρείτε ότι είναι για το αναγνωστικό κοινό και πλέον ποιος είναι ο ρόλος τους σήμερα? Άκουσα, οι βιβλιοθήκες είναι εξαιρετικά σημαντικές. Ήταν και είναι για το αναγνωστικό κοινό. Ο ρόλος τους είναι ακριβώς ένας ρόλος γνώσης και διεύρυνσης οριζόντων, ιδιαίτερα σε μία εποχή όπου η μόνη εγκυκλοπαίδεια που αντιλαμβάνονται οι νέοι είναι το Google. Εδώ ήρθατε με αφορμή την παρουσίαση του καινούργιου σας βιβλίου, καλοτάξιδο να πούμε, και βλέπουμε ότι σε κάθε βιβλίο ασχολείστε με ένα κοινωνικό θέμα, πάντα, που είναι τώρα της επικαιρότητας. Τι σας δίνει κάθε φορά το ερέθισμα για να διαλέξετε ένα συγκεκριμένο θέμα? Για να μπορέσω να γράψω ένα συγκεκριμένο θέμα, πρέπει πρώτα κάτι στην κοινωνία ή στην πολιτική να με κάνουν έξαλλο. Όταν γίνομαι έξαλλος, λέω τώρα είναι η ώρα να γράψω ένα μυθιστόρημα. Λοιπόν, εμένα στην περίπτωση των Καριάτιδων, αυτό που με εκνευρίζει πάρα πολύ είναι αυτή η μαστίχα που έχει μπει στο στόμα των πάντων, ουσιαστικά ο τουρισμός είναι η βαριά μας βιομηχανία. Επειδή όμως μέρος αυτής της τουριστικής διάστασης είναι και η αρχαία κληρονομία και ο αρχαίος πολιτισμός μας, μετατρέπεται ως βιομηχανικό προϊόν ο πολιτισμός σε προϊόν προς πώληση. Και κανείς δεν το σκέφτεται αυτό. Αυτό το συνδύασα εγώ με μία ομάδα επιχειρηματιών, το συνδυάζω στο βιβλίο, οι οποίοι έρχονται ουσιαστικά τι, να μπορέσουν να κλέψουν αυτή την κληρονομιά με την τεχνητή νοημοσύνη. Τίθεται και το θέμα ηθικής και τεχνολογίας, ηθικής και επιστήμης. Είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα και οι γυναικοκτονίες που αναφέρετε. Βεβαίως. Και τώρα θα ήθελα να ρωτήσω, είναι πάλι ένα βιβλίο με τον Κώστα Χαρίτο, το γνωστό αστυνομικό. Πώς τον εμπνευστήκατε, γιατί δεν είναι κάτι θεωρητικά το ιδιαίτερο, ένας απλός αστυνομικός με μια απλή οικογένεια, ζει τη ζωή του. Τι σας έκανε να τον επιλέξετε σαν συνοδοιπόρο τόσα χρόνια στην πορεία σας? Κοιτάξτε, ο Χαρίτος με εμφανίστηκε εμένα
στη διάρκεια συγγραφής σεναρίων μια σειρά που είναι πολύ γνωστή στην Ελλάδα, της ανατομίας ενός εγκλήματος. Λοιπόν, ήταν η αρχή του τρίτου χρόνου, όταν ξαφνικά, εκεί που κάθισα να ξεκινήσω να γράφω, είδα ακριβώς ένα βήμα πίσω από την οθόνη του υπολογιστή μου μια τριμελή οικογένεια. Έναν άντρα, μια γυναίκα, ένα παιδί. Ήταν σαν να ήταν πραγματικά όντα, υπαρκτά. Το παιδί δεν ήξερα τότε, δεν ξεκαθόριζε ότι ήταν κορίτσι. Λοιπόν, μια πολύ κοινή, ελληνική, μικροαστική οικογένεια. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν τελείως αρνητική. Είπα, αρκετός μικρός έβαλε στη σειρά, φτάνει. Μην αρχίσω πάλι με μικροαστούς. Έλα όμως που ο άντρας ήταν τρομερά πεισματάρης και δεν έφευγε, κάθε πρωί ήταν εκεί. Κάθε πρωί ήταν εκεί και κάθε φορά ήταν εκεί και με κοίταζε. Αυτό στο τέλος άρχισε να μετατρέπεται κάποια στιγμή σε ένα βασανιστήριο, διότι δεν μου έβαζε κατά κάτω φρένο στη δουλειά μου την κανονική των σεναρίων. Όσο κάποια στιγμή, ενώ τον κοίταζε μια μέρα, είπα, αυτός για να με βασανίζει έτσι, ή αστυνόμος είναι, ή οδοντίατρος, αποκλείεται να είναι κάτι άλλο. Και έτσι κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν αστυνόμος. Όταν το κατάλαβε, ήξερα εκείνη τη στιγμή γνώριζε το όνομα επώνυμό του, το όνομα της γυναίκας του και το παιδί, ότι το παιδί ήταν κορίτσι και το λέγανε Κατερίνα. Όλα. Τώρα βλέπουμε στο τελευταίο βιβλίο, πήρε και προαγωγή, οπότε πάει για νέες περιπέτειες. Έρχονται νέες περιπέτειες. Ναι, βεβαίως, γιατί τώρα έρχονται οι νέες περιπέτειες σε συνδυασμό με τη νέα προϊσταμένη του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής, όπως λέγεται επίσημα, ανθρωποκτονίων, το λέω για συντομία. Άρα έχετε προετοιμάσει την επόμενη ιδέα. Ναι, στο επόμενο... βεβαίως, βεβαίως. Τέλεια. Το ελληνικό αναγνωστικό κοινό, πώς δέχεται τα βιβλία, τα αστυνομικά, πώς τα αντιμετωπίζει, είναι στα είδη που προτιμά? Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια άνοδος στο αστυνομικό και στην Ελλάδα, η οποία άνοδος βέβαια είναι συνυφασμένη βεβαίως με την ροή των αστυνομικών ιστοριών που προβάλλονται στις τηλεοράσεις, κυρίως στο Netflix. Και αυτό δημιουργεί μία, να το πω έτσι, ένα πρόσθετο ενδιαφέρον στον Έλληνα αναγνώστη, ο οποίος η μόνη του έτσι best-seller, να το πω, εμπειρία με το αστυνομικό είναι ο Γιάννης Μάρης. Βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη άνοδος στο σκανδιναβικό αστυνομικό, που είναι πιο βίαιο, πιο... Και η αστυνομική detective είναι πολύ διαφορετική από τους ελληνικούς όπως γράφονται και πάρα πολύ διαφορετική από τα αρχικά αστυνομικά, τα αγγλικά, Sherlock Holmes του Edgar Allan Poe. Το ελληνικό, σε ποιο είναι περισσότερο? Όχι, το ελληνικό είναι πολύ πιο κοντά στο μεσογειακό, θα ήθελα. Σαφέστατα. Δεν υπάρχει καμία σχόλια. Πολύ πιο. Και αυτό το οποίο έχει πρόσθετο το μεσογειακό αστυνομικό είναι μια πολιτική διάσταση την οποία το σκανδιναβικό δεν την έχει. Ναι. Και αυτό όμως δεν ασχολείται με θέματα περισσότερο... Κοινωνία, όχι ναι, πολιτικής. Όχι πολιτικής, μάλιστα. Εσείς ξεκινήσατε το 65 να εμφανίζεστε στα ελληνικά γράμματα, στα ελληνικά πράγματα, αλλά 30 χρόνια αργότερα ασχοληθήκατε με το μυθιστόρημα, το αστυνομικό. Τι σας έσπρωξε να ασχοληθείτε με αυτό, με το αστυνομικό ειδικά, ενώ είστε άνθρωπος των γραμμάτων γενικά, γιατί να επικεντρωθείτε σε αυτό? Να σας πω, εκείνο το οποίο σας είπα ήταν ο χαρακτήρας. Ναι. Η αγάπη μου για το αστυνομικό, διάβασα πάντα πάρα πολλά αστυνομικά και ότι πολλές φορές ανακάλυψα σιγά όταν το ξανασκέφτηκα ότι διαμέσου αστυνομικής προκής μπορείς να πεις πολλά για την κοινωνία και την πολιτική. Αυτό. Εσείς γενικά τι διαβάζετε?
τι προτιμάτε να διαβάζετε στο ελεύθερο χρόνο σας? Κοιτάξτε, διαβάζω πάρα πολλά μυθιστορήματα και πολύ διαφορετικά πράγματα. Εγώ ακόμα και ποιήση διαβάζω αυτή τη στιγμή. Δεν είναι θέμα δηλαδή αυτό. Δεν διαβάζω αποκλειστικά αστυνομικά, όχι. Όχι, γενικά. Διαβάζω πεζογραφία, διαβάζω ποιήση, διαβάζω πολλές μελέτες και πολιτικές. Ναι, λογικό με αυτό που ασχολείστε. Ναι. Και στα γερμανικά. Και στα γερμανικά και στα αγγλικά. Ναι. Και τώρα θα ήθελα να καταλήξω, να μας κάνετε μια πρόταση για ένα βιβλίο που διαβάζετε αυτή τη στιγμή, για ένα βιβλίο που θεωρείτε ότι είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή κάποιος να το διαβάσει. Κοιτάξτε, ένα από τα βιβλία που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και το διαβάζω και το διαβάζω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ένα βιβλίο του κλασικού Γερμανού, του Τόμας Μαν, η Μπούντεμπουργκ. Δεν ξέρω αν υπάρχει όμως και μεταφρασμένο στα ελληνικά. Υπάρχει, ναι. Το είναι ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα, πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο. Και στον χώρο της, ας πούμε, της θεωρίας, ένα πάρα πολύ ωραίο μυθιστόρημα επίσης, ένα πολύ ωραίο βιβλίο επίσης είναι ένα βιβλίο το οποίο ασχολείται ειδικά με, τώρα το διαβάζω, με την απελευθέρωση των γυναικών στην Ισλαμική κοινωνία. Τώρα μπορώ να σας στείλω το όνομά του, δεν το ξέρω από τη συγγραφέα, αλλά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.